Αύριο δεν γιορτάζει μόνο ένας. Τεσσαράκοντα. Τεσσαράκοντα μάρτυρες. Και η Εκκλησία μας παρόλο ότι τελεί λειτουργίες προηγιασμένες, Τετάρτη και Παρασκευή, αύριο, εξαιρετικά αύριο, έχει προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, αλλά με την ακολουθία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, από το μνημολόγιο. Λοιπόν, αυτοί οι Άγιοι οι 40 έζησαν λίγο από το 3ο και από το 4ο αιώνα. Αυτοκράτορας, μάλλον, και ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος. Επί εποχής Λυκινίου ήταν, ο οποίος είχε κηρύξει εκεί που βασίλευε πόλεμο, διωγμό κατά του Ιησού Χριστού. Για ό,τι το λέω αυτό, για να θυμηθούμε εκείνο που είπε στον Απόστολο Παύλο ο Κύριος, όταν πήγαινε να διώξει χριστιανούς. Γιατί με κυνηγάς, του λέει. Σκληρό είναι να κλωτσάς τα καρφιά, της υπόλοιπος. Με κυνηγάς, είπε, δεν είμαι κυνηγάς τους χριστιανούς, σε μένα κυνηγάς. Άρα κάθε εχθρική στάση εναντίον των χριστιανών είναι στάση εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανακοίνωσε λοιπόν ο αυτοκράτορας αυτός ότι όποιος ομολογεί πίστη στον Ιησού Χριστό, τον περιμένει ο θάνατος. Θα το πω λακωνικά, γιατί θα δούμε στη συνέχεια ορισμένα πράγματα. Και μπήκε η κρατική μηχανή σε μηχανογραφία, σε εκτελεστικό διαβολικό πρόγραμμα εις βάρος των χριστιανών, για να εξαλειφθεί το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου από τη μέση. Ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας, ναι, ο Μέγας, σε μία ομιλία του αναφέρει τα εξής. Άγριος διωγμός από μέρους των αδίκων δικαστών εναντίον των χριστιανών ξεσηκώθηκε. Εμηχανογραφούντο σημαίνει στα κρυφά σχεδίαζαν. Συκοφαντίας και δολοπλοκίας εναντίον των χριστιανών. Επινοούσαν, πιο απλά, έκαναν με το μυαλό τους εφευρέσεις με ποιο τρόπο θα βασανίσουν τους χριστιανούς. Η φωτιά ήταν ετοιμασμένη, το ξύφος ακονισμένο, ο σταυρός, για να σταυρώσουν, είχε στηθεί.
ο λάκκος, ο τροχός, τα μαστίγια έτοιμα. Αυτά ήταν τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονταν ανά τους αιώνες οι χριστιανοί, μάρτυρες. Και λέγει λοιπόν εδώ ο Άγιος, άλλοι χριστιανοί πιστοί έφευγαν στην ερημιά. Καταλαβαίνουμε γιατί. Άλλοι δε υπέκυπταν και προσκυνούσαν τα είδωλα. Έσκυβαν το κεφάλι και έλεγαν ναι στα είδωλα. Άλλοι δε εκλονίζοντο. Μερικοί δε κατατρόμαζαν και με μόνο το άκουσμα της απειλής τους έπιανε κρύος υδρότας. Μόνο που άκουγαν την απειλή στο άκουσμα των βασανιστήριων. Άλλοι δε αφού έρχονταν κοντά στα δεινά, αφού πλησίαζαν και έφταναν κοντά στα βασανιστήρια, τρελαίνονταν, δεν το άντεχαν. Δεν λέμε κι εμείς, πω, τι βασανιστήρια, πώς τα άντεξαν οι μάρτυρες. Τρελαίνονταν, λέει. Άλλοι δε μόλις έμπαιναν στον αγώνα, έπειτα δυνατούσαν να υπομείνουν ως το τέλος τα βασανιστήρια. Γιατί λύγιζαν στο μέσο περίπου του αγωνίσματος. Έμπαιναν στον αγώνα, κινούσε η διαδικασία των βασανιστήριων και εκεί τα παρέδινε τα όπλα, έκανα πίσω. Να προσέξουμε, άλλοι τρελαίνονταν, άλλοι δεν πλησίαζαν, άλλοι έβαγαν στα βουνά και άλλοι ξεκίναγαν τον αγώνα και έμπαιναν στη μέση και ούτε στη μέση. Έκανα πίσω δηλαδή. Λύγιζαν στο μέσο περίπου της αθλήσεως. Όπως αυτοί που κλειδονίζονται, που βρίσκονται στη θάλασσα και κουνιώνται καλά. Στη θάλασσα. Και καταποντίζουν ακόμα και αυτά τα εμπορεύματα του μόχθων. Αφού κινδυνεύουν, πετάνε τα επαρχοντά τους, μήπως σωθούν. Και οι χριστιανοί λέει, όχι, ένα μέρος κάνανε αυτό. Δεν πιστεύουμε στο Χριστό για Θεό. Αρνούνται την πίστη στο Θεό. Δεν είναι όπως τα διαβάζουμε και μας φαίνονται τόσο ωραία. Μην έχουμε αυτή την εντύπωση. Άλλο να τα ακούς σαν ένα εγκόμιο, σαν ένα έπαινο προς τον Άγιο και να το μυολοδόξιο να περνάει έτσι ξυστά και να λες πω και άλλο να ζεις την εποχή μέσα. Άλλο, να το πω στη γλώσσα τη δική μας, την απλή, να έχεις να φας κάτι την εποχή που ζούμε και άλλο στη θέση αυτού που πιάνει τους κάδους μέσα. Τεράστια διαφορά, τεράστια, τρελαίνεσαι. Τότε λοιπόν, οι ανίκητοι και γενναίοι στρατιώτες του Χριστού παρουσιαστήκαν στο μέσον, ενώ ο άρχοντας τους επεδείκνυε το διάταγμα του βασιλέως. Να το διάταγμα. Αυτά λέει που ακούσαμε προηγουμένως. Και απαιτούσε την υπακοή. Με θαρετή φωνή, με θάρρος και με γεραιότητα, χωρίς να φοβηθούν τίποτα από αυτά, οι 40 χωρίς να τρομάξουν από τις απειλές, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί. Ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί. Ω μακάριες γλώσσες, ευτυχισμένες γλώσσες, που αφήσατε εκείνη την ιερή ομολογία, την οποία ο αέρας μεν που τη δέχτηκε, το «Είμαι χριστιανός»,
Αυτή η ομολογία, αυτή την ομολογία, ο αέρας που τη δέχθηκε, αγιάστηκε. Αγιάστηκε. Μέγας Βασίλειος. Οι άγγελοι που την άκουσαν, την επεκρότησαν. Είπαν δόξασε ο Θεός. Και ίμισαν τον Θεό. Ο διάβολος μαζί με τον δαίμονα πληγώθηκε. Παιδιά, εγώ κάνω μία ανάγνωση τώρα, έτσι. Αλλά περνάει από τον λογισμό μου, ο χρόνος εκείνος που υπόθηκε το όχι, που έξω ήταν γεμάτο από κόσμο εναντίον τους, θέατρο ολόκληρο ήταν. Και αυτούς να είναι μόνο 40 μπροστά σε αυτά τα θηρία. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εθυριομάχησαν. Με θηρία καλύτερα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, παρά με ανθρώπους που ζουν σήμερα κοινωνία μέσα και είναι χωρίς Θεό. Ο καθένας λοιπόν, αφού παρουσιάστηκε στο μέσο, είπε, ο καθένας, είμαι χριστιανός. Ζητήθηκε η καταγωγή, η μάνα, ο πατέρας, η πόλη, οι γνώσεις και αντί όλων αυτών, είμαι χριστιανός. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Είμαι χριστιανός. Και όπως τα στάδια αυτοί που προσέρχονται για να αγωνιστούν ακούνε τα ονόματά τους. Είτε μας έχεις τηλεόραση που γίνεται αγωνής, μετά που μπαίνουν στη σειρά αθλητές, από ψηλά το μεγάφωνο φωνάζει Αδάμ Κωνσταντίνος και κάνει με το χέρι έτσι ο αθλητής. Αναφέρει τα ονόματα ένα προς ένα. Λέει έτσι και αυτοί λοιπόν προσέρχονται στην άθληση. Λέγουν συγχρόνως και τα ονόματά τους. Έτσι και αυτοί τότε αφού περιεφρόνησαν τα ονόματα που τους είχαν δώσει οι 40 την ώρα της γεννήσεως, δεν είπε με λένε Κοδράτο, με λένε που αναφέρει τα ονόματα του Συναξάρι, καθόλου, ούτε Κωνσταντίνο, ούτε Νικόλαο, ούτε Γεώργιο, ούτε τίποτα από αυτά ονόματα. Αλλά είπε είμαι χριστιανός, από τον πρώτο μέχρι τον 40. Είμαι χριστιανός. Δήλωσαν ταυτότητα που σημαίνει ότι ήταν όλοι αγκαλιά. Τι λοιπόν έκανε τότε ο κυρίαρχος άρχοντας, ο ιδωλάτρης, γιατί ήταν φοβερός και πολυμήχανος στο να μεταχειρίζεται τις κολακίες και να μεταπίθει με τις απειλές. Μη χαραμίζετε τα νιάτα σας και ανταλλάσσετε τη γλυκιά αυτή ζωή με το άγουρο θάνατο που προτιμάτε. Καταλαβαίνετε αυτό. Πάλι καράκια. Λυπόστε τα νιάτα σας. Να φύγετε γρήγορα γρήγορα από τη ζωή. Άγουρο θάνατο. Διότι είναι πράγμα ανάρμοστον αυτοί που έχουν συνηθίσει να αριστεύουν στους πολέμους. Ο άρχοντας σου λέει εσείς ήταν αρχηγοί σε λόχους τα λέγαμε και είχαν αγωνιστεί και είχαν διαπρέψει. Είχαν πάρει και βραβεία οι 40. Και του λέει τώρα εδώ πέρα είναι ατέριαστο τελείως. Ασυνήθιστο. Άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να αριστεύουν στους πολέμους να πεθαίνουν το θάνατο των κακούργων. Αν σας ρίξει τη φωτιά, σαν κακούργοι θα φύγετε. Δεν είναι κρίμα. Κοντά σε αυτά, ο άρχοντας υποσχόταν και χρήματα του Ιούδα. Αλλά δεν πρόσφερε, δηλαδή, τις βασιλικές τιμές, απονομές αξιωμάτων και με μοίρες επινοήσεις τους δόλωνε, εδελέαζε, τους δόλωνε. Έχετε αξιώματα, έχετε το ένα και το άλλο.
Επειδή όμως δεν λύγησαν με τη δοκιμασία αυτή, χρησιμοποιούσε το άλλο είδος των τεγνασμάτων. Τους απειλούσε με πληγές και θανάτους και με δοκιμασία από αθεράπευτα κακά. Και αυτά μελέπρατεν αυτός. Ποια όμως ήταν τα έργα των μαρτύρων? Από την μία μεριά ο Άρχοντας αυτά έκανε. Αυτοί τι κάνανε? Γιατί λέγουν, απαντάνε, μας δελεάζεις ο Θεομάχε να αποστατήσουμε, να παρατήσουμε δηλαδή το ζωντανό Θεό και να δουλεύουμε στους καταστρεπτικούς δαίμονας, με το να μας προτείνεις τα αγαθά σου. Τι προσφέρεις τόσα πολλά, όσα φροντίζεις να... με συγχωρείτε, τι προσφέρεις τόσα πολλά, όσα φροντίζεις να αφαιρέσεις? Προσέξτε το. Θα το καταλάβει παρακάτω. Μισώ τη δωρεά, λέει στον άρχοντα, μισώ την προσφορά σου που προξενίζει μια. Δεν δέχομαι την τιμή που είναι η μητέρα της ατιμίας. Προσφέρεις χρήματα που παραμένουν εδώ και δόξα που μαραίνεται. Με κάνεις γνωστό στο βασιλιά, αλλά με αποξενώνεις από τον αληθινό βασιλιά. Μου λες, θα πάρεις αυτά και θα γίνεις φίλος του βασιλιά, αλλά με βγάζεις από τον αληθινό βασιλιά όμως. Γιατί με τσιγκουνιά προτείνεις από όλα τα αγαθά του κόσμου, με τσιγκουνιά από όλα τα αγαθά, λίγα, από όλα τα αγαθά του κόσμου, μας προτείνεις εμάς τους 40 λίγα. Αξιώματα, το ένα, το άλλο, φιλίες, περιουσίες, χρήματα κλπ. Τιμές και δόξες. Μας προτείνεις λίγα, λέει. Εμείς ολόκληρο τον κόσμο περιφρονήσαμε. Συγκρίνετε λοιπόν τώρα. Τι πρότεινε ο βασιλιάς? Εμείς τα περιφρονήσαμε όλο τον κόσμο. Όχι αυτά που μας λες, μας δίνει με τη συγκουνιά. Εμείς να περιφρονήσουμε αυτά που βλέπουμε, δεν είναι αντάξια της υποθητής ελπίδος μας. Αυτά που βλέπουμε. Βλέπεις τον ουρανό αυτό? Πόσο καλόν είναι να τον βλέπεις και πόσο μεγάλος? Και τη γη πόσο μεγάλη είναι? Και τα αξιοθαύμαστα επάνω σε αυτή τη γη δημιουργήματα. Τίποτα από όλα αυτά δεν εξισώνεται με τη μακαριότητα των δικαίων. Όλα να μας τα δώσει, γύρω να σε βάζει με τσιγκουνιά λίγα πραγματάκια. Τι γίνεται να μας τη δώσεις? Δεν εξισώνεται. Δεν το βάζει ζυγαριά και θα πει ζυγαριά είναι ίσα. Να θυμηθούμε. Τι γάρο ωφελήσει τον άνθρωπο και να κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Αυτό λέει εδώ πέρα. Που λέει ο Κύριος με άλλα λόγια. Γιατί όλα αυτά παρέρχονται. Τα δικά μας όμως παραμένουν αιώνια. Μια χάρη ποθώ. Το στεφάνι της δικαιοσύνης. Μια δόξα λαχταρώ. Αυτή της ουρανίου βασιλείας. Είμαι φιλόδοξος. Όχι για αυτά εδώ. Για την ουράνια τιμή. Λέει ένας εξ ονόματος όλων. Είναι η φωνή όλων. Ένας μιλάει, αλλά εξ ονόματος όλων. Μια δε τιμωρία φοβάμαι. Μια τιμωρία μόνο φοβάμαι. Αυτή της κολάσεως. Εκείνο το πύρι είναι δια με φοβερών. Αυτό δε που απειλείται από σας είναι ο μόδουλον. Ο μόδουλος σημαίνει το φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. Που είμαστε δίπλα του Θεού. Περνάει γρήγορα αυτό, το άλλο δεν περνάει. Γνωρίζει να σέβεται η φωτιά αυτή που μας λες να μας κάψεις,
γνωρίζει να σέβεται, προσέξτε το αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε το ευρώ, αυτούς που περιφρονούν τα είδωλα. Δηλαδή, λένε 40 μάρτυρες, εμείς έχουμε μάθει τρεις πέδες στη φωτιά, έχουμε δει, έχουν πέσει σε φωτιές άλλοι και δεν έχουν καεί. Σέβεται η φωτιά τους ανθρώπους του Θεού, μη μας απειλείς. Τα χτυπήματά σας τα λογαριάζω σαν παιδικά, σαν παιδικά βέλη, παιδικά παιχνίδια. Διότι χτυπάς το σώμα που εάν αντέξει περισσότερο, στεφανώνεται λαμπρότερα. Όσο πιο πολύ αντέξει τα βασανιστήρια, τόσο πιο λαμπρή δόξα έχει πάνω. Εάν δεν γρηγορότερα υποκύψει, φεύγει απαλλαγμένο από δικαστάς τόσο σκυρούς, οι οποίοι ενώ έχετε αναλάβει υπηρεσία των σωμάτων, φιλοδοξείτε να κυριαρχήσετε και πάνω στις ψυχές. Σεις οι οποίοι βεβαίως, εάν δεν τιμηθείτε περισσότερο και από το Θεό μας, με την ιδέα ότι βρίζεστε από εμάς εις το έπακλον, δυσαρασκετείτε. Λέει, έχετε εντύπωση ότι αν σας τιμήσουνε, σας τιμάει ο Θεός. Όμως, αν δεν τιμηθείτε με βάση το πιστεύω σας, ενώ βρίζετε στο Θεό, πιστεύοντας ότι θα έχετε τιμή, ενώ είστε στα είδωλα, πράγμα που δεν συμβαίνει. Λοιπόν, πιστεύετε ότι σας βρίζει ο κόσμος. Σας βρίζουμε εμείς εν διάφορες περιπτώσεις που δεν λέμε ναι σε αυτό όπως λέτε. Λοιπόν, όταν εκείνος ο δικαστής, ο αλαζόν και βάρβαρος, άκουσε αυτά, μη δυνάμενος να υποφέρει το θάρρος των ανδρών και βράζοντας από το θυμό, σκεπτόταν τον τρόπο, τι τρόπο θα μπορούσε να επινοήσει, να εφευρέσει, ώστε να τους κάνει να δημιουργήσει το πιο πικρό θάνατο. Το πιο πικρό θάνατο. Βρήκε λοιπόν τον εξής τρόπο. Και κοιτάξτε πόσο είναι φοβερός ο δικαστής. Αφού δηλαδή παρατήρησε προσεκτικά το κλίμα της χώρας, της περιοχής εκείνης, τι κλίμα έχει, ψυχρό, ζεστό κτλ. Ότι ήταν ψυχρό και ότι η εποχή του έτους ήταν χειμώνας και παρεφύλαξε να είναι νύχτα, κατά την οποία το ψύχος επιτείνεται πιο πολύ ακόμα, άλλωστε δε τότε κατά αυτήν εφησούσε και βοριάς. Τους διέταξε όλους, αφού ξεγυμνωθούν στο ύπεθρον, μες στο καταχύμωνο, να πεθάνουν στο μέσο της πόλεως, από την παγωνιά. Εξάπαντος δεν γνωρίζετε ότι όσοι έχετε πείρα από το χειμώνα, πόσο ανυπόφορο είναι το βασανιστικό αυτό είδος. Γυμνός μέσα στο χειμώνα, μέσα στην παγωνιά, μέσα στην κατάψυξη. Διότι στους άλλους δεν είναι δυνατόν να δειχθεί παρά σε αυτούς που έχουν τα παραδείγματα αυτών που λέγουμε εκ των προτέρων από κείμενα μέσα των από την ίδια την πείρα. Λέει, για να το καταλάβεις πρέπει να το έχεις περάσει και εσύ. Λέει. Λοιπόν, γιατί το σώμα, προσέξτε τώρα, τι τραβήξανε οι Άγιοι τη νύχτα εκείνη. Το σώμα που θα εκτεθεί στο ψύχος, στην ψύξη, καταρχήν μεν, ενώ το αίμα πίζει το αίμα την παγωνιά, γίνεται ολόκληρο μαυροκίτρινο. Έπειτα χοροπηδά το αίμα. Οι ίνες του σώματος συσπώνται. Οι ίνες που έχουν και ανοίγουν τα χέρια, τα πόδια κλπ. Συσπώνται, μαζεύονται, διαπλώνονται από την παγωνιά.
περιγράφει ο Άγιος Βασίλειος. Και όλο το σώμα, χωρίς να θέλει, παθαίνει σπασμούς. Χωρίς να θέλει. Κάποιος δε τσουχτερός πόνος, πόνος αλίποτος, που φτάνει στο μεδούλι των κοκάλων, κάνει δυσκολοβάστακτο το αίσθημα σε αυτούς που παγώνουν. Έπειτα ακροτηριάζεται, κόβεται το σώμα, ενώ τα άκρα καίγονται, αισθάνονται καυσίματα, σαν από φωτιά, διότι με το να απομακρύνεται η θερμότης από τα άκρα του σώματος και να φεύγει συγχρόνως στο βάθος, αφήνει νεκρά μεν τα μέρη από όπου απομακρύνθηκε, παραδίνει δε σε δυνατούς πόνους αυτά από τα οποία υποχωρεί. Άμα φεύγει το αίμα, πιάνουν πόνοι, δυνατοί πόνοι. Ενώ ο θάνατος πλησιάζει λίγο-λίγο με το πάγωμα. Παγώνοντας και ο θάνατος. Τότε λοιπόν άκουσαν την προσταγή. Και να παρατηρήσει εδώ, παρακαλώ, το ακίνητο φρόνημα των ανδρών. Ευχαρίστως ο καθένας έβγαλαν από πάνω του και το τελευταίο χιτώνα. Δεν άφησαν τίποτα. Ολόγυμνοι, έβγαλαν και το τελευταίο ρούχο που φοράγανε. Και βάδιζαν για να πεθάνουν το θάνατο της παγωνιάς, της ψύξης. Προτρέποντας ο ένας τον άλλον, σαν να πηγαίνανε, ο ένας παρότρινε τον άλλον, του συμβούλευε, του έδινε θάρρος, σαν να πηγαίνανε να μοιράσουν λάφυρα, δηλαδή θησαυρούς, σαν να πηγαίνανε κάποιο θησαυρό να βρούνε. Ας μη βγάλουμε, έλεγαν, το ένδυμα, αλλά να αποβάλλουμε το παλαιόν άνθρωπο. Είπαν, είναι η ώρα να φύγει από μέσα μας ο άνθρωπος που μας κληρονόμησε ο Αδάμ, ο κακός εαυτός μας. Αυτός είναι. Αυτό είναι το ένδυμα το παλιό που το κουβαλάμε όλοι μας. Ο παλιός άνθρωπος με τις αγραμμίες, με τα ανατόματα, είπε ο ένας τον άλλο, είναι η ώρα τώρα να πετάξουμε τον κακό μας εαυτό. Διότι μαζί με το ημάτιο τούτο αποβάλλουμε και την αμαρτία, αφού εξαιτίας του φιδιού, του σατανά, το φορέσαμε. Ας το βγάλουμε αυτό το ρούχο που φοράμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ας μην κρατήσουμε τα ημάτια προς χάριν του παραδείσου που χάσαμε. Τι θα αποδώσουμε στον Κύριο όταν φύγουμε? Και ο Κύριός μας ξεγυμνώθηκε. Που τα βγάλανε του Κυρίου. Όλα. Εξέδισαν με τα ημάτια μου και έδισαν με χλαμίδα κοκκίνη, λέει. Και σταυρό επάνω με ένα σκέπασμα ήταν ο Χριστός. Λέει, βγάλανε του Κυρίου, ας μιμηθούμε και εμείς τον Κύριο, να πετάξουμε τα ρούχα και να μπούμε γυμνοί στη λίμνη μέσα. Και ο Κύριος μας γυμνώθηκε. Τι είναι πιο μεγάλη η τιμή για το δούλο από το να πάθει αυτά που έπαθε και ο Κύριος του? Και μάλιστα εμείς είμαστε εκείνοι, οι 40 που ξεγυμνώσαμε και τον Κύριο τον ίδιο. Κοιτάξτε, συνείδηση. Και εμείς έχουμε ευθύνη που τον ξεγυμνώσαμε, οι Εβραίοι. Τα δικά μας αμαρτήματα, γι' αυτά σταυρώθηκε. Και το τα βγάλανε του Κυρίου, φταίμε κι εμείς. Μη διαμαρτυρόμαστε λοιπόν, αυτό μας λέει το εξής τώρα, το ένα φέρνει το άλλο. Και τι κάναμε εμείς? Δεν κάναμε και όλα και κανένα κακό ώστε να υποφέρει η Ελλάδα κατά έναν τρόπο? Μη λέμε κουβέντα. Σίγουρα έχουμε κάνει, αλλά θέλουμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Τίποτα άλλο παραπάνω. Δρυμής ο χειμώνας.
γλυκής ο παράδεισος. Η φράση που είπανε, βεβαίως ο χυμών είναι σκληρός, όσο δεν παίρνει άλλο, βρυμής, αλλά ο παράδεισος είναι γλυκός. Το ένα δίπλα με το άλλο δεν ισοβαρίζουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, το παραυτίκα της λήψεως, δηλαδή η ολιγόχρονη λύπη, πόνος, ασθένεια, λέει βάρος αιώνιο κουβαλάει, υπομένεις λίγα βασανιστήρια, μια μικρή αρρώστια, μια μικρή περιπέτεια, αν την υπομένεις με Χριστό, σου ετοιμάζει αιώνια βασιλεία, βάρος αιώνιο. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι πάνε και αυτοί εδώ. Βλέπετε, στον αγώνα να τα λες, με λόγια όπως τα λέω εγώ, είναι πάρα πολύ που κάνεις το δάσκαλο. Κάνεις το δάσκαλο. Λοιπόν, ας κατακαούν τα πόδια για να χορεύουν διαρκώς μαζί με τους αγγέλους. Ας αποκοπούν τα χέρια για να έχουν θάρρος να υψώνονται στον ουρανό, στον Δεσπότη Χριστό. Να δέονται. Πόσοι από τους στρατιώτες μας δεν έπεσαν στη μάχη με το να τηρούν την πίστη εις τον φθατό βασιλέα, μεταξύ τους είπαμε. Στις μάχες δεν είδαμε. Πόσοι δεν πέσανε στη μάχη για να στηρίξουν τον βασιλιά που μας φέρνει να βασανιστούμε τώρα εδώ πέρα, τον άρχοντα. Εμείς τον βασιλιά τον άλλον, σύγκριση. Εμείς για την πίστη στην αλήθεια, στον αληθινό βασιλιά, δεν θα χαρίσουμε τη ζωή μας. Πόσοι από τους κακούργους θανατώθηκαν αφού συλλήφθηκαν για δικήματα, εμείς δεν θα υποφέρουμε το θάνατο χάρη της δικαιοσύνης. Ας μην ξεστρατήσουμε ως στρατιώτε, ας μην δώσουμε τα νότα μας στο διάβολο. Σάρκες είναι τα σώματά μας. Ας μην τα λυπηθούμε. Επειδή πρέπει εξάπατος να πεθάνουμε, δεν είναι βέβαιο αυτό, θα πεθάνουμε. Λοιπόν, ας πεθάνουμε για να ζήσουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Λέει, οπωσδήποτε θα πεθάνουμε. Τότε γιατί να μην πεθάνουμε για να ζήσουμε? Ας πεθάνουμε για να ζήσουμε. Αυτή είναι η... μέσα στην ταλαιπωρία, αυτή τη λογική, τη θεϊκή έκανε οι Άγιοι αυτοί. Ας πεθάνουμε για να ζήσουμε. Ας γίνει, Κύριε, η θυσία μας ενώπιό σου. Και μακάρι να γίνομαι δεκτή σαν ζωντανή θυσία. Ευάρεστος εσέ με το να γίνομαι ολοκαυτώματα, δηλαδή μέχρι τέλος να τα κάψω τα σώματά μας. Ολοκαύτωμα σημαίνει εκείνο που το γίνουμε μέχρι τέλος, να γίνουν ολοκαυτώματα. Διαμέσου του ψύχους τούτου, καλή προσφορά, καινούρια θυσία, που προσφέρεται όχι πάνω στη φωτιά, αλλά πάνω στην παγωνιά. Αυτά τα προκλητικά, παρακλητικά λόγια, μεταδίδοντας ο ένας τον άλλον και προτέμπροντας ο ένας τον άλλον, σαν να εκτελούν κάποια φρουρά στον πόλεμο, περιφρονούσαν την παγωνιά της νύχτας και τη νύχτα. Υπέμεναν τα παρόντα με γενναιότητα, έχαιραν για τα ελπιζόμενα αγαθά και περιφρονούσαν τους εχθρούς. Δέσποτα προσεύχονται. 40 είμαστε, 40 μπήκαμε στο στάδιο, μακάρι δέσποτα 40 να στεφανωθούμε. Η προσευχή τους. 40 μπήκαμε, βοήθησέ μας, 40 να μείνουμε. Να μην, γιατί το μαρτύριο είναι μαρτύριο. Εκεί είναι το θέμα όλο.
ας μην λείψει ούτε ένας από τον αριθμό. Είναι τίμιος αυτός, τον οποίον ετοίμησες με την νηστεία των 40 ημερών. 40 μέρες δεν νηστείς, Κύριε, θα μείνουν 40 μέρες, όσο είναι η νηστεία σου. Και ο Ηλίας 40 μέρες νήστευσε, λέει, και παρακάλεσε τον Κύριο για να δώσει βροχή. Και έδωσε μετά από 40. Ιερός αριθμός, Κύριε. Ο αριθμός 40 να μείνει και σε εμάς. Κατά τον χρόνο, που αγωνίζονταν, αυτός που παρατηρούσε την πορεία των βασανιστηρίων, ένας φύλακας δηλαδή, που τους φύλαγε να μην κάνουν τίποτα, ναι, είδε παράδοξο θέαμα, δυνάμεις να κατεβαίνουν από τον ουρανό, άγγελοι. Και τρόπον τινά να μοιράζουν στους στρατιώτες μεγάλα δώρα από τον βασιλιά. Αυτές, σ' άλλους μεν, συγχωρείτε, σ' όλους μεν τους άλλους, μοίραζαν δώρα. Ένα μονάχα άφησαν να βράβευτο. 40 ήτανε, στους 39 έδωσαν, λέει, δώρο. Σ' ένα μόνο δεν έδωσαν στεφάνι. Γιατί τον έκριναν άξιο για τις ουράνιες τιμές. Αυτός αμέσως, αφού λήγησε στα βασανιστήρια, λιποτάκτησε, άφησε τους 40, τους 39 και έφυγε. Γι' αυτό ένας άγγελος κράτησε το στεφάνι και οι 39 στεφανωθήκανε, το ένα το κράτησε. Ένας άγγελος το κράτησε, δεν είναι. Ήταν ελεηνό θέαμα για τους δικαίους. Ο στρατιώτης να γίνει λιποτάκτης. Ο υποψήφιος για το βραβείο να γίνει εγμάλωτος. Το πρόβατο του Χριστού να το αρπάξουν τα θηρία, οι δαίμονες. Και το πιο θλιβερό βέβαια ήταν ότι και αστόχησε στην αιώνια ζωή και δεν απόλαυσε ούτε και την παρούσα. Έχασε και την παρούσα. Διότι αμέσως η σάρκα από το κρύο στο ζεστό έλειωσε, πέθανε. Δεν πρόλαβε να ζήσει καθόλου. Έφυγε, είπε, δεν πιστεύω στον Χριστό, καταψυχημένο το σώμα του, πας να πεις σε στασιά, αντέχει το σώμα. Κατευθείαν από το παγωμένο στο ζεστό δεν αντέχει, έμεινε. Και αυτός μεν που αγάπησε τη ζωή έπεσε, αμάρτησε χωρίς κανένα κέρδος. Ο Δήμιος όμως, ο φύλακας που τους φύλαγε, μόλις τον είδε να ξεπέφτει από τη θέση του και να τρέχει προς τον λουτρό, έλαβε ο ίδιος τη θέση του λιποτάκτη και αφού έβγαλε τα ρούχα του, αναμίχθηκε με τους γυμνούς, φωνάζοντας την ίδια φωνή. Ο ιδωλάτρης φύλακας που τους φύλαγε, πετάει τα ρούχα του, είμαι χριστιανός. Είδε το θέαμα, στεφανωθήκανε. Και με την απότομη μεταβολή έπληξε αυτούς που παρευρίσκονταν και συμπλήρωσε τον αριθμό 39, γίνανε 40, όπως προσευχηθήκανε οι μάρτυρες. Έφυγε, λέει, ο Ιούδας από τους 12, μοίραν 11, συμπληρώθηκε από τον Ματθία. Έφυγε ένας από τους 40, συμπληρώθηκε από τον Δήμιο. Γίνανε πάλι 40, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και έτσι, όταν ξημέρωσε, ενώ ζούσαν ακόμα, ρίχθηκαν στη φωτιά και τα λείψανα από τη φωτιά ρίχθηκαν στο ποτάμι. Τους πήρανε στη φωτιά, τους κάψουνε.
σκάψανε και από τη φωτιά στο ποτάμι. Ώστε η άθληση των ευλογημένων και μακαρίων αυτών Αγίων πέρασε από όλη τη κτήση, από ξηρά, από ποτάμι, από φωτιά, από όλα τα στοιχεία. Πώς το λέει, διήλθομεν και ήρθομεν εις αναψυχή. Περάσανε, λέει, από φωτιά, διαπυρός και ύδατος στο ποτάμι και μας πήρες, Κύριε, στον παράδεισο εκεί που πια υπάρχει αναψυχή, ομορφιά, γαλήνη, Βασιλεία Θεού. Αυτό είπαν οι Άγιοι. Αγωνίστηκαν στη γη, υπέμειναν στον αέρα, ρίθηκαν στη φωτιά και τέλος στο ποτάμι. Ειδικός τον είναι ο λόγος. Επεράσαμε από τη φωτιά και το νερό και μας έβγαλε στην ανάψυχη, στην ανάπαυση, στην αναψυχή. Μια μάνα το 40 μαρτύρων, ενώ οδηγούντος στη φωτιά οι μάρτυρες, φάνηκε πραγματική μητέρα, μάρτυρος. Μία μάνα ήταν εκεί, φάνηκε αληθινή μάνα, μάρτυρος. Δεν άφησε δάκρυα από τα μάτια της, απρεπή. Δεν ξεστόμησε κάτι το ταπεινό και ανάξιο προς την περίσταση. Αλλά είπε, βάδιζε παιδί μου, στο γιο της που ήταν ένας από τους 39, βάδιζε παιδί μου τον καλό δρόμο μαζί με τους συνομιλικά σου, μαζί με τους ομόσκηνους, μη απουσιάσεις από τη σύνοδο των μαρτύρων. Πρόσεχε, μην αφήσεις και χάσεις και είσαι στους 40 μέσα. Μη εμφανιστείς δεύτερος από τους άλλους στον Κύριο. Πράγματι, υπήρξε βλαστάρι καλό από καλή ρίζα ο μάρτυρας. Λέει για τον μάρτυρα που ζούσε ακόμη και η μάνα του το συμβούλευε. Παιδί μου, μαζί με τους άλλους, μη σκέφτεσαι τίποτα, τον Κύριο. Και λέει εδώ, βλαστάρι καλό από καλή ρίζα. Και προσέξτε το, έδειξε η γενναία μητέρα ότι τον είχε αναθρέψει με τα δόγματα της πίστεως, προσέξτε το πως μεγαλώνουν οι μάνατες, με τα δόγματα της πίστεως περισσότερο παρά με το γάλα της. Πιο πολύ του μετέδιδε το πιστεύω στον Χριστό από τη γάλα για να ζήσει. Και αυτός μεν, αφού έτσι μεγάλωσε, έτσι κατεβοδόθηκε από την ευσεβή μητέρα του. Ο δε διάβολος έφυγε τροπιασμένος, γιατί αφού ξεσήκωσε εναντίον αυτών ολόκληρη τη κτήση, σκεφτείτε, το χειμώνα, τα στοιχεία της φύσεως, τις παγωνιές, τα ξεσήκωσε ο διάβολος, εκεί θα λέει. Όλα αυτά τα βρήκε να κινούνται εις βάρος των ανδρών, όμως ο διάβολος νικήθηκε από την αρετή των ανδρών, από την αρετή τους. Μεγάλο πράγμα αρετή, λέμε η αρετή και αρετή, αλλά επειδή δεν την έχουμε πλησιάσει, μας φαίνεται κάτι το πέρα από εμάς που μπορεί να το πλησιάσουμε κάποτε ίσως και λοιπά. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ό,τι ζεις μίλα, ό,τι δεν ζεις μη μιλάς. Καλή ώρα σε και εμένα. Προχωράμε. Έφυγε ο διάβολος καταντροπιασμένος. Ο τι Άγιος χορός, λέει ο Άγιος Βασίλειος για τους 40. Ο τι σύνταγμα, σύνταγμα λέμε στο στρατό, έτσι δεν λέμε, ιερών, ο τι αδιάσπαστος συνασπισμός, ο τι κοινή φρουρή,
του ανθρωπίνου γένους, φρουρή του ανθρωπίνου γένους. Τρίβλα στα μάτια μας. Αγαθή συμμέτοχη στις φροντίδες, συνεργή μας στην προσευχή, πρεσβευτέ δυνατότατη, άστρα της οικουμένης, άνθη των εκκλησιών, δεν σας κάλυψε το χώμα, αλλά σας υποδέχθηκε ο ουρανός. Ανοίχθησαν σε εσάς οι πύλες του Παραδείσου. Άξιο θέαμα, προσέξτε το, στον αγγελικό στρατό. Το χαίρονται και οι άγγελοι. Αυτό δεν μπορεί να φτάσουν οι Άγιοι, λέει κάποιος Ιερός Χρυσόστομος. Εάν είμαστε αθάνατοι για αυτούς, δεν θα είχαμε μαρτύριο, λέει. Δεν θα είχαμε φοβερή νίκη κατά τον διαβόλου. Γιατί απλώς θα είμαστε αθάνατοι, τελείωσε το διάβημα. Τώρα λέει που είμαστε διηγητοί και αγωνιζόμαστε, έχει μεγαλύτερη αξία η προσφορά που κάνουμε με το σώμα μας, ό,τι προσφορά και αν είναι αυτή. Πολύ περισσότερο να είναι ολοκαύτωμα σαν τον Αγίο. Ενώ περνούσαν αυτό το άνθος ηλικίας, περιφρόνησαν την πρόσχερη ζωή για να ζήσουν με τα μέλη τους το Θεό, με το να γίνουν θέαμα στον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Τον Απόστολος Παύλος, εμείς θέατρο γεννήθημεν και αγγέλης και ανθρώπης. Μας βλέπουν και άγγελοι και άνθρωποι και παίρνουν δύναμη. Έχουν τους Αγίους που μας είναι δίπλα μας αρρωγή και βοηθή. Όλοι, αφού σήκωσαν από ένα τρόπαιο νίκης υπέρ της πίστεως, με ένα και το αυτό στεφάνι της δικαιοσύνης στεφανώθηκε. Όλοι πήρανε το ίδιο στεφάνι. Όλοι. Εστεφανώθηκαν εν Ιησού Χριστό, που είναι ο Κύριος και στον οποίο πρέπει η δόξα και η δύναμη στους αιώνας. Αμήν. Τελείωσα, δεν σας κουράζω. Μπορείς να φύγεις από εδώ. Προσεύχη και φεύγουμε. Δεν καθόμαστε. Εντάξει είμαστε. 40 Μαρτύρο δεν είναι αύριο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτε ημών, ελείς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ετέλθει η βασιλεία σου, και ετήθω το όνομά σου, ως εις ουρανών και επιζήσεις, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίς σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνευε τους αφιλέκτες ημών, και μη εις ενέγεις ημάς τα ημών, αλλά λύσεις ημάς από τον πονηρού, διευκό των Αγίων, Κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Κώστα. 45 λεπτά κάναμε και δεν κάναμε. Το θέμα. Τι κάναμε πολύ ώρα. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Το πήρε. Ναι, ναι. Αυτή είναι η Βασίλη, το βάλουμε. Και πού είσαι στο χάρι σου,